Αντιμέτωποι με κλήσεις έχουν έρθει από χθες οι οδηγοί που σταθμεύουν στην ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης και δεν βγάζουν εισιτήριο παρά την καμπάνια ενημέρωσης που είχε κάνει ο Δήμος Πατρέων ή δεν είχαν αντιληφθεί ότι το σύστημα έχει ξεκινήσει ξανά τη λειτουργία του. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από το νεοσύστατο τμήμα ελέγχου κοινόχρηστων χώρων σε δύο βάρδιες. Τις προηγούμενες ημέρες γινόταν απλά συστάσεις στους οδηγούς που είχαν παρκάρει το αυτοκίνητό τους και δεν είχαν πληρώσει το σχετικό αντίτιμο. Η ελεγχόμενη στάθμευση είχε μια μικρή διακοπή κάποιους μήνες. Από τη Δευτέρα χθες, αφού προηγήθηκε μια εβδομάδα ενημέρωσης με σχετικά χαρτάκια στα παμπρίζα των αυτοκινήτων, χθες ξεκινήσαμε κάποια στιγμή το πρωί, ήταν η πρώτη μέρα. Σήμερα είναι και οι δύο βάρδιες θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Χθες κοπήκανε περί των 40 κλήσεων, εκ των οποίων οι μισές περίπου, εξ όσων ενημερώθηκα, έχουν ήδη πληρωθεί στο Ταμείο του Δήμου άμεσα. Αντίδραση δεν υπήρχε, δεδομένου ότι και το κόμιστρο είναι σχετικά μικρό και είναι ένα μέτρο το οποίο διευκολύνει κάποιους που θέλουν να έρθουν στην πόλη και να κατέβουν στο κέντρο για πολύ χρονικό διάστημα να έχουν μια θέση να μπορέσουν να παρκάρουν, αν και εφόσον βέβαια τη βρούνε. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, μέχρι από την πρώτη μέρα δεν έχουμε καμία απολύτως αντίδραση. Μην ξεχνάμε ότι ένα μέτρο που λειτουργήσε για αρκετά χρόνια, άρα ο κόσμος ήταν συνηθισμένος σε αυτό. Η διακοπή ήταν αυτό που τον απομάκρυνε από την λογική των παρκομέτρων. Είναι θέμα χρόνου να επαναπροσαρμοστούμε στην καθημερινότητα και την πραγματικότητα αυτή. Κάποια μικροπροβλήματα που υπήρχαν με τεχνικά ζητήματα σε ορισμένα παρκόμετρα ξεπεράστηκαν. Αν και αυτό, όπως τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν αποτελεί δικαιολογία για τους οδηγούς οι οποίοι δεν πλήρωσαν το αντίτιμο. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και πάλι το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο είχε μείνει ανενεργό για αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει αρκετά έσοδα. Ο κόσμος το ανευνηδιάστηκε είναι σχετικό. Δεδομένου ότι κάναμε μία ενημέρωση ενδελεχή το προηγούμενο δεκαήμερο, γιατί γνωρίζαμε τη σύσταση του νέου τμήματος εδώ και 10-15 μέρες, την ώρα που βγήκε το ΦΕΚ ουσιαστικά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η συνεχής ενημέρωση από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Και βέβαια η αυστηρότητα δεν εξαρτάται σε κάποιον ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο μέσα, δεν ξέχασε να βάλει το χαρτάκι και του κόψαμε την κλίση. Έχει τη δυνατότητα να πάει να το βγάλει εκείνη τη στιγμή. Τα παρκόμετρα λειτουργούν όλα. Ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή τέθηκε είναι αν δεν λειτουργεί ένα παρκόμετρο, υπάρχει σχετικό τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο το δώσαμε και χθες στη δημοσιότητα. Αλλά πέρα από αυτό, σε κάθε θέση ελεγχόμενη στάθμευση υπάρχουν τουλάχιστον δύο παρκόμετρα σε πολύ κοντινή απόσταση. Άρα λοιπόν ούτε σε αυτό υπάρχει δικαιολογία. Ο κόσμος όχι, δεν διαμαρτύρεται. Επαναλαμβάνω, ήδη σχεδόν μισές κλήσεις που κοπήκανε χθες ήρθαν στο ταμείο άμεσα και τις πληρώσανε.